Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή των Τομαρχή Δικαιοσύνης και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε από το επίμαχο και εξόχως φορτισμένο. Αναφέρομαι στη συμφωνία των Πρεσπών και όσα ακούστηκαν και καταγγέλει κιόλας η αξιωματική αντιπολίτευση περί συναλλαγής. Και να σας πω, το ένα ερώτημα είναι ότι πόσο τελικά δόκιμο είναι εθνικά θέματα και μάλιστα όταν βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε τέτοιο επίπεδο, θα πρέπει να υποβιβάζονται στην τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση, όπου έτσι δεν υποβιβάζει κανείς μόνο την κυβέρνηση, κύριε Παναγιωτόπουλο, αλλά και τους συμμάχους. Δηλαδή, τους εμφανίζει τώρα να διαπραγματεύονται το μακεδονικό με το θέμα των συντάξεων. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή, νομίζω. Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε τα αποτελέσματα και βλέπουμε μία, να το πω έτσι, χαλαρή στάση στο θέμα των συντάξεων, η οποία αφενός δεν συντάσσεται με σκληρές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων όσον αφορά την υποχρέωση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα συμφωνημένα, αυτά που ήδη ψήφισε στο κάτω-κάτω η ίδια. Έτσι, όχι η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση ψήφισε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η-19 και επομένως δημίωση των συντάξεων. Και από την άλλη, θα έλεγα την υιοθέτηση μιας πιο χαλαρής τάσης, η οποία οδήγησε στην αναβολή αυτού του μέτρου, η οποία αναβολή, εν πάση περιπτώσει, χαιρετίζεται και από εμάς. Mm-hmm. Εμείς είχαμε προτείνει με νόμο, με τροπολογία μάλλον, κατάργηση της διάταξης περί περικοπής των συντάξεων. Το καλοκαίρι απλά η κυβέρνηση δεν ήθελε να πιστωθεί αυτό στην νομοθετική πρωτοβουλία. Ναι, ξέρετε όμως, άλλο πράγμα να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι, εν πάση περιπτώσει, οι δανειστές κάνανε και μια χάρη στην κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός θερμού κλίματος που διαμορφώθηκε από τις υποχωρήσεις, το μακεδονικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και άλλο να λέτε ότι ήταν το θέμα των συντάξεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του μακεδονικού. Δηλαδή είναι διαφορετικά επίπεδα, νομίζω. Σαφώς και είναι διαφορετικά επίπεδα. Τι μπήκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το μακεδονικό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, δεδομένου ότι ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας ουδέποτε μας έκαναν τη χάρη να μας ενημερώσουν για τη διάρκεια και το περιεχόμενο αυτών των διαπραγματεύσεων. Έφεραν μόνο το τελεσμένο αποτέλεσμα, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή η εθνικά επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, βέβαια, σιγά σιγά με την συμπεριφορά του Πρωθυπουργού των Σκοπιανών και όλη την ρητορική που αναπτύσσεται, γίνεται αντιληπτό πόσο επιζήμια είναι και πώς δεν, να το πω έτσι, κατευνάζει, αλλά υποδαβλίζει τον αλυτρωτισμό των γειτόνων μας, ο οποίος πλέον αναπτύσσεται σε όλο του το... Αυτό είναι μια επιχειρηματολογία που βάσιμη όχι την έχουμε ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία με τεκμηριωμένη, αλλά εδώ υπάρχει η εικόνα που βλέπουμε, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, το κατεξοχήν αστικό κόμμα της χώρας, αυτή την ώρα δεν έχει συνομιλία με συμμάχους και ξένους ηγέτες εξαιτίας του μακεδονικού. Αυτή η εικόνα είναι προβληματική για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κοιτάξτε, αν πρέπει να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια, αυτό θα το κάνουμε. Στο βαθμό που μας επιτρέπεται και όσο μας παίρνει. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το δίστροπο πιστοδρομικό κόμμα που δεν μιλάει με τους συμμάχους ή έχει χάσει πόντους εμπιστοσύνης απέναντι στους συμμάχους επειδή έτσι τις κάπνισε. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ, νομίζω, σαφείς στους λόγους οι οποίοι μας οδηγούν να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία και να ανακοινώσουμε ότι δεν προτιθέμεθα να την ψηφίσουμε, να την κυρώσουμε, είτε ως αντιπολίτευση αν έρθει τους επόμενους μήνες, είτε ως κυβέρνηση αν έρθει αργότερα. Εγώ σας το λέω γιατί μόλις τώρα μου ήρθε. Μόλις τώρα μου ήρθε μια ανακοίνωση από το κίνημα της αλλαγής, από την κυρία Γεννηματάη, η οποία κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι υπέγραψε μια συμφωνία βλαπτική για τα εθνικά συμφέροντα, αλλά κατηγορεί και τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν δίστασε να διασύρει την εικόνα της χώρας διεθνώς παίζοντας με το εθνικό θέμα. Είναι μια πλευρά αυτή μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση που δεν μπορεί να το προσπεράσει τέτοια δάπανα. Κοιτάξτε, αυτά θα τα πει η κυρία Γεννηματά, γιατί η κυρία Γεννηματά κάνει τη δική της δουλειά. Εμείς έχουμε άλλη ανάγνωση. Mm-hmm. Και θεωρούμε ότι πραγματικά με αυτή τη συμφωνία η Ελλάδα έχασε πάρα πολύ. Εξηγούμε για ποιους λόγους έχασε. Προσπαθούμε να περάσουμε τα επιχειρήματά μας
τους Ευρωπαίους αλλά και τους Αμερικανούς. Καταλαβαίνουμε την κόπωση που υπάρχει, τη μεγάλη κόπωση που υπάρχει. Το έχω δει και εγώ προσωπικά συνομιλίες μου με Ευρωπαίους αξιωματούχους γύρω από αυτό το θέμα, αλλά από την άλλη τα εθνικά δίκαια είναι εθνικά δίκαια. Λοιπόν, αν μια συμφωνία η οποία εξυπηρετεί ισχυρούς παίκτες του διεθνούς παράγοντα, αλλά δεν εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα, με συγχωρείτε, είναι μια συμφωνία που κάποιος πολιτεύεται στην Ελλάδα και όχι στη Γερμανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, απλά δεν μπορεί να αποδεχθεί. Γι' αυτό κάνουμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό και ξεκάθαρο. Στο άλλο θέμα τώρα, αναφέρουμε στην υπόθεση του κυρίου Πετσίτη. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί θέματα διαφθοράς και σκανδαλολογεί για πολιτικές σκοπιμότητες, για προφανείς πολιτικές σκοπιμότητες και να λύσει πολιτικούς λογαριασμούς. Έρχεστε τώρα και λέτε ότι ο κύριος Πετσίτης ήταν εκπρόσωπος υπηρεσιών του Μεγάλου Μαξίμου, χωρίς μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε κάποια στοιχεία για το τι ήταν ο κύριος αυτός. Πώς έχουμε στοιχεία. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο κύριος Πετσίτης ήταν κολλητός του κύριου Παπά, είναι φίλος. Και το έχει αυτό εκφράσει, όπως έχει εκφράσει και την, να το πω έτσι, τις πολιτικές τοποθετήσεις με πολύ εύγλωτο τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλο αν μετά την καταγραφή αναγκάστηκε να κλείσει στην ουσία την σελίδα του στο Facebook. Είναι δεδομένη επομένως αυτή η στενή σχέση με ισχυρούς παράγοντες της κυβέρνησης ή μάλλον με ένα ισχυρό παράγοντα, τον κύριο Παπά. Και ως εκ θαύματος δεδομένης αυτής της σχέσης βρίσκεται ως πολύ υψηλά αμοιβόμενος τέλεχος σε εταιρείες συμφερόντων όχι μόνο του κύριου Λαβρεντιάδη, συγκεκριμένου δηλαδή επιχειρηματία, αλλά και άλλων. Καρπώνεται αμοιβές, οι οποίες οποιοδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας του ιδιωτικού τομέα δεν θα μπορούσε καν να ονειρευτεί. Με μια προετοιμασία, με μια μάλλον συγγνώμη επαγγελματική προϋπηρεσία που δεν δικαιολογεί ενδεχομένως τέτοιου είδους πολυτελείς και υψηλές αμοιβές. Οπότε το εύλογο ερώτημα είναι τι κάνει ακριβώς ο κύριος Πετσίτης που μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και έχει σχέσεις με ισχυρούς παράγοντες κυβέρνησης προκειμένου να αμείβεται έτσι. Τι υπηρεσίες παράγει, κάνει το χημικό μηχανικό στις επιχειρήσεις του κύριου Λαβεντιάδη, στις χημικές του μηχανίες? Δεν νομίζω, δεν έχει τα προσόντα να κάνει αυτό. Κάτι άλλο κάνει. Εγείρουμε λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα. Εσείς αυτό το θέμα σκέφτεστε και θεσμικά πως θα αντιμετωπιστεί, γιατί όλα αυτά είναι σε ένα επίπεδο αντιπαράθεσης, φίλος, σενάρια, αυτό που λέτε για την θέση του και πως εκτινάχθηκε στις επιχειρήσεις Λαβρεντιάδη, θεσμικά πως μπορεί να διερευνηθεί, να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλε? Κοιτάξτε, έχει ήδη κατατεθεί μια ερώτηση που υπογράφεται από αρκετούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 20, ναι. Σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία του συγκεκριμένου κυρίου. Και βέβαια τη σχέση του με επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς παράγοντες. Αυτές οι διαδρομές είναι υπόγειες. Καλό είναι να έρθει στο φως. Θυμίζω ότι την επόμενη Παρασκευή, στην τελευταία μάλλον ημέρα κοινοβουλευτικής λειτουργίας πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, θα συζητηθεί επίσης στη Βουλή η επίκαιρη επερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα χρέη της λιπασματοβιομηχανίας προς τη ΔΕΠΑ, και εκεί σίγουρα θα εγερθούν ερωτήματα και σε σχέση με τον ρόλο του στελέχους μιας ιδιωτικής επιχείρησης, ο οποίος παράδειγμα την ιδιότητα του φίλου. Θα φτάσετε για παράδειγμα και σε αίτημα για εξεταστική επιτροπή, ή αυτή την ώρα είσαι στο στάδιο των απαντήσεων? Κοιτάξτε, αυτή την ώρα περιμένουμε να έρθουν στο φως διάφορα ζητήματα σχετικά με την υπόθεση, και νομίζω ότι στην πορεία θα έρθουν και άλλα στο φως. Διαβλέπω εγώ μια ενόχληση, για να μην πω έναν φόβο. Αυτό το εκτιμάτε ή έχετε βάσιμες ενδείξεις ότι έρχονται και άλλα στοιχεία στο φως? Κοιτάξτε, από όσα έχουν υπονοηθεί τόσο στον τύπο όσο και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εγώ περιμένω και άλλα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πέσει φως γύρω από αυτή την υπόθεση. Είναι αστείο πλέον να μιλάμε για το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Άλλωστε δεν περιμέναμε να σκάσει στη δημοσιότητα η υπόθεση Πετσίτη για να ισχυριστούμε ότι έχει καταρριφθεί προπολού το ζήτημα του ηθικού πλεονεκτήματος, και άλλα πολλά είναι. Αλλά η υπόθεση ενός υπουργικού φίλου, ο οποίος μπαινοβγαίνει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
οι οποίες εκ των πραγμάτων εξαρτώνται από αποφάσεις κυβερνητικών παραγόντων και επίσης διατηρεί σχέσεις με υπουργούς εκμεταλλευόμενος προφανώς αυτές τις επαφές προκειμένου να παρέχει κάποιες υπηρεσίες όπου τις παρέχει, νομίζω ότι είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να διερευνηθεί και θα φέρει πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Για να δούμε λοιπόν και τα ενδιαφέροντα. Θα διερευνηθεί αρκετά. Να δούμε και τα ενδιαφέροντα που έρχονται. Ο Ψώμεθα δεν λέτε τίποτα. Καλησπέρα σας.